το φαινόμενο το παρακολουθούμε κανονικά. Με τον κύριο Τσελέντη δεν έχω μιλήσει. Ούτε αυτός με πήρε κάποιο τηλέφωνο για να μου ζητήσει κάτι ή να μου πει κάτι ή να μου δώσει κάποιες οδηγίες. Αν και σε όλες τις περιπτώσεις αυτές τα πράγματα είναι έτσι λίγο αόριστα. Ξέρουμε ότι υπάρχει ένα μικρή διάσταση ρήγμα, όπως λέει και ο ίδιος, το οποίο δίνει μικρούς σεισμούς, μέχρι 4,2 είναι το ανώτερο που έχει δώσει αυτή τη στιγμή σε Ρίχτερ. Εμείς έχουμε ένα σταθμό εδώ μέσα στην πόλη του Αρκαλοχωρίου, μέσα σε ένα γραφείο δικό μας. Ο σταθμός αυτός λειτουργεί τώρα και χρόνια, 10 χρόνια σε 24-ωρη βάση. Αυτός μετράει όλα τα σεισμικά γεγονότα σε G, έτσι λέγεται, όχι σε Ρίχτερ, αλλά σε G. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο τελευταίος αντισεισμικός νόμος του 2000, τα κτίρια που κατασκευάζονται με αυτόν τον νόμο αντέχουν μέχρι 24 G. Ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή το ανώτερο που έχει καταγραφεί στην περιοχή μας όλα τα χρόνια στα δεκαετία είναι μέχρι 5 G. Οπότε καταλαβαίνετε τη διαφορά. Το λέω αυτό για να καταλάβει ο κόσμος ότι δεν είναι, ας πούμε, τόσο πολύ, ειδικά για τα κτίρια που έχουν κατασκευαστεί μετά το 2000. Όσα έχουν κατασκευαστεί πριν το 2000 και είναι παλιά τα κτίρια, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Έχετε δει ότι υπάρχει πρόβλημα, όντως ότι υπάρχει πρόβλημα? Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, είτε εσείς σε επικοινωνία με τους δημότες σας, είτε κάποιος χώρος να περιοριστεί? Εμείς στα Δημοτική Αρχή δεν μπορούμε, ας πούμε, να βρούμε ένα κτίριο το οποίο είναι παλιό μέσα στο Δήμο μας ή σε μια πόλη, σε ένα χωριό, και να πάμε να το χαλάσουμε ή να το κατεδαφίσουμε. Κάποια τμήματα σαθρά έχουμε την άδεια να τα σπρώξουμε προς τα μέσα, να μπουν μέσα στο κτίριο, όχι να μπουν προς τα έξω. Υπήρχε μια επιτροπή ετοιμόρυπων κτιρίων εδώ στο Δήμο μας, η οποία, λόγω του ότι με την κινητικότητα φύγανε οι δύο μηχανικοί, αυτή η επιτροπή δεν ξανασυστάθηκε. Τώρα, έχω κανονίσει εγώ με την πολεοδομία που έχω στο Δήμο μου, και η οποία πολεοδομία είναι από, στην ουσία, από ένα μηχανικό. Ένα μηχανικό είναι όλος και όλος, που είναι και διευθύντη, είναι γένους υλικού και είναι και διευθύντρια, να κάνει μια πρωτοβάθμια αυτοψία. Και ανάλογα από τα αποτελέσματα τα οποία θα έχουμε, ο Δήμος θα ενημερώσει τους ιδιοκτήτες που είναι υπεύθυνοι για την ιδιοκτησία τους, γιατί δεν είμαστε εμείς, είναι αυτοί. Και αν υπάρχει άμεσος κίνδυνος, το οποίο θα μου το πούνε εμένα οι μηχανικοί, και οι οποίοι αύριο θα είναι εδώ στην πόλη του Αρκαλοχωρίου. Οι μηχανικοί ή μηχανικός, η οποία θα συνοδεύεται, και γι' αυτό έβαλα πληθυντικό, θα συνοδεύεται από τον πρόεδρο του τοπικού συμβουλίου. Το είχαμε δηλαδή κανονίσει αυτό το πράγμα, που αύριο το πρωί ξεκινάνε, και ο Δήμος θα προχωρήσει στην άρση του κινδύνου. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Δηλαδή, τι σημαίνει τώρα? Άρα δύο άτομα θα βρεθούν έξω. Μισό λεπτό τώρα να το καταλάβω εγώ απλά και πρακτικά. Έτσι όπως θα γίνει αυτή η διαδικασία, πόσο καιρό με αυτούς τους δύο ανθρώπους, δηλαδή κάποιος πρόεδρος τοπικού συμβουλίου μαζί με τη μηχανικό και μοναδική της πολεοδομίας, όχι, αυτή η πρωτοβάθμια, όπως λέτε, αυτοψία, θα πάρει πόσο καιρό για να ολοκληρωθεί? Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί μπορεί να υπάρχουν και κάποιοι οικισμοί. Πρέπει να πάνε σε κάποιους οικισμούς. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς προχωράμε στην άρση του κινδύνου. Δηλαδή, παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος τι θα κάνουμε, θα βάλω μια σήμανση, παράδειγμα, και θα πούμε ότι είναι ετοιμόρροπο. Προσοχή. Ή θα βάλουμε σήμανση στον δρόμο να μην μπορεί να περνάει κανείς. Θα βάλουμε, ξέρω εγώ, κάποια κάγκελα για να μην, αν είναι για πεζούς που περνούν, ώστε να μην είναι κοντά στο κτίριο. Δηλαδή, τέτοια πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Αλλά να καταδαφίζουμε κτίρια αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε. Μάλιστα. Ούτως το θέμα λοιπόν είναι το εξής, ότι
Γιατί πρέπει και να συζητήσουμε και να ηρεμήσουμε λίγο τον κόσμο. Γιατί ο κόσμος έχει δίκιο. Δυσανασχετεί, τι γίνεται, τι κάνει. Από την προηγούμενη μισό λεπτό όμως, να ρωτήσω το εξής. Από την προηγούμενη δημοτική αρχή δεν υπάρχουν κάποια στοιχεία για να ξέρετε πόσα είναι εκείνα τα οποία μπορεί να είναι τιμόρροπα, επικίνδυνο σε τιμόρροπα, κάποια τα οποία μπορεί να θέλουν. Δηλαδή δεν υπάρχει τέτοια καταγραφή για να ξέρετε. Όχι, δεν υπάρχει. Όχι. Μάλιστα. Εμείς αυτή τη στιγμή, σας λέω και πάλι, να φανταστείτε ότι η τεχνική μου υπηρεσία είναι 5 άτομα. Όλη η τεχνική μου υπηρεσία είναι 5 άτομα. Που διαχειρίζεται αυτή τη στιγμή προγράμματα 28 εκατομμυρίων. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Είναι 5 άτομα. Με συγχωρείτε, στους διπλανούς δήμους, οι υπόλοιποι δήμοι ή μόνο ο δικός σας ο δήμος έχει αυτό το πρόβλημα? Έχει δηλαδή μία μηχανικό στην πολεοδομία, έχει 5 άτομα τεχνικό προσωπικό? Εγώ θα σας πω ακριβώς, η μία κοπέλα η οποία είναι στην πολεοδομία και είναι και η διευθύντρια, έχει το Δήμο Μηνώα Παιδιάδος, το Δήμο ολόκληρο Βιάνου, ένα μέρος του Δήμου Χερσονήσου και ένα άλλο μέρος, το μισό περίπου, του Δήμου Αρχανών Αστερουσίου. Πλάκα κάνετε? Όχι, δεν κάνω καμία πλάκα. Τι να σας πω. Σήμερα, δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο το γεγονός, το πρωί ήμουνα στο Δήμο Βιάνου, μπορεί να το επιβεβαιώσετε από τον Δήμαρχο, μαζί με την Διευθύντρια, για να υπογράψω μια προγραμματική σύμβαση, ώστε να μπορεί, επειδή ο Δήμος Βιάνου εξ ολοκλήρου ανήκει στην πολεοδομία του δικού μου Δήμου, να μπορούμε να έχουμε ένα μηχανικό από εκεί να βοηθάει αυτήν. Το καταλαβαίνετε? Να επαναλάβετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, ποιους δήμους έχει στην αρμοδιότητά της? Έχουμε εξ ολοκλήρου το Δήμο Βιάνου. Όχι, τίποτα άλλο δηλαδή, για να το εμπεδώσουμε. Ναι, το Δήμο Βιάνου εξ ολοκλήρου, ο οποίος Δήμος Βιάνου είναι τεράστιουσα έκταση, έχει και πολλά προβλήματα γιατί έχει ΣΧΟΑΠ. Σωστά. Χρήση γης. Έχουμε το Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, όλο. Μάλιστα. Έχουμε περίπου το 50% του Δήμου, πάμε μέχρι τα μάλια, του Δήμου Χερσονήσου και έχουμε και το μισό το Δήμο Αρχανών Αστερουσίου. Μάλιστα. Εύγε, μια χαρά. Είναι ενημερή με βουλευτές, υπουργεία, τεχνικό επιμελητήριο όλοι για όλα αυτά. Όλοι είναι. Τώρα έχει βγει μια καινούρια, ένα καινούριο νόμος τελευταία, ο οποίος μπορεί να δώσει το δικαίωμα στον κάθε Δήμο να έχει πολεοδομία. Κανείς δεν έχει κάνει, ας πούμε, μια κίνηση από αυτούς τους Δήμους να μπορέσει να αποκτήσει δικιά του πολεοδομία. Γιατί υπάρχει ένα κόστος, δεν δίδουν τα αντισταθμιστικά πρέπει να δώσουν, δεν δίδουν τα χρήματα που χρειάζονται για να δοθούν σε μια πολεοδομία στους υπαλλήλους και όλα αυτά, ξέρετε. Να φανταστώ ότι για όλα αυτά φταίει ο κορονοϊός. Όχι. Όχι. Μιας και το αποδίδουμε τα πάντα όλα, γι' αυτό το λόγο το λέω. Όχι. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που τα αποδίδω στον κορονοϊό όλα. Αυτό το πράγμα είναι από παλιά, δεν είναι σημερινό. Σαφέστατα, κύριε Φραγκάκη, και το ξέρω. Εγώ το έκανα ηρωνικό σχόλιο και την ερώτηση, γιατί έτσι ακριβώς είναι πάντα οι απαντήσεις που παίρνεις. Πάντα έχουμε ένα άλοθη. Μάλιστα. Κύριε Δημαρχέ, σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς πάντως θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν να κάνουμε και επειδή είναι μικρής πραγματικά διάσταση στα ρήγματα και πρέπει να πούμε εδώ κάτι, ότι το Αρκαλοχώρι έχει ένα μεγάλο ρήγμα νότιο-δυτικά της πόλης του Αρκαλοχωρίου, ναι, το οποίο αυτό ρήγμα δεν έχει ενεργοποιηθεί καθόλου κοιμάται, για να το αφήσουμε εκεί να κοιμάται. Από την άλλη μεριά αυτά είναι πολύ μικρά και δίνουν μικρούς σεισμούς. Τώρα μας λένε και ακούμε κι εμείς από τους σεισμολόγους, και ειδικά από τον κύριο Παπαϊωάννου, με τον οποίο εγώ είμαι σε καθημερινή βάση και μιλάμε 2-3 φορές, είναι καθηγητής στην Θεσσαλονίκη και αυτός παρακολουθεί το δικό μας σεισμογράφο που είναι εδώ. Και είμαστε σε καθημερινή, μου λέει να μιλήσουμε και 2-3 φορές την ημέρα.